η σημερινή μας συμμετοχή στην απεργία είναι ζήτημα τιμής και επιβίωσης, όπως ανακοινώσαμε και με τη χθεσινή μας ανακοίνωση στα μέσα. Η κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας είναι τραγική. Είναι ένα υποστελεχωμένο νοσοκομείο με δεκάδες ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό, σε ιατρικό και συνεργεία καθαριότητας και έχει μετατραπεί όλο σε COVID. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις συνθήκες με τόσους ασθενείς, COVID ασθενείς. Ήδη οι μονάδες εντατικής θεραπείας της Πέμπτης ΥΠΕ, για τον ομό Λάρισας δεν το συζητάμε, είναι γεμάτες. Ζητήσαμε από νωρίς επίταξη του ιδιωτικού τομέα ώστε να συνδράμει και σε COVID περιστατικά και επίταξη με το προσωπικό του. Να αναλάβει δηλαδή το κράτος το να πληρώνει το προσωπικό των ιδιωτικών κλινικών, όπως και να το τροφοδοτεί με υλικά. Χωρίς όμως αποζημίωση για τους ιδιώτες γιατρούς. Επίταξη ξενοδοχειακών μονάδων, ώστε να μπορούν οι θετικοί να απομονώνονται από τις οικογένειές τους, γιατί βλέπουμε ότι στη Λάρισα και στη Θεσσαλονίκη η μετάδοση συνεχίζεται, γιατί ο περισσότερος κόσμος μένει σε μικρά σπίτια και δεν μπορεί να απομονωθεί. Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, έχοντας σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος, πλέον έχει κλείσει το χειρουργικό του τομέα και μεταφέρονται τα περιστατικά στον ιδιωτικό τομέα και στο πανεπιστημιακό. Αυτό σημαίνει κέρδη για τον ιδιωτικό τομέα, που και σε αυτή τη φάση κερδοσκοπεί και δεν επιτάσσεται από την κυβέρνηση. Που και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η κυβέρνηση ξεκίνησε με τα ΣΔΙΠ πριν την πανδημία και συνεχίζει με αυτές τις συμφωνίες που είναι πολύ κακές για τον κόσμο και για τους γιατρούς και για το προσωπικό στα νοσοκομεία. Μετατραπήκαμε σε νοσοκομείο COVID και δεν έχουν αυξηθεί τα συνεργεία καθαριότητας. Πρέπει να γίνουν προσλήψεις σε καθαρίστριες άμεσα. Δεν έχουν γίνει, ζητάμε τώρα άμεσα να έχουν δεκάδες γιατροί, πάνω από 100 νοσηλευτές, τραυματιοφορείς, για να μπορέσουμε να σηκώσουμε αυτό το βάρος της πανδημίας. Είμαστε το νοσοκομείο που σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος, γιατί έχουμε τις περισσότερες κλίνες COVID, απλές κλίνες COVID και τις περισσότερες κλίνες MED. Το πιο παλιό νοσοκομείο με το λιγότερο προσωπικό, αυτός ήταν ο σχεδιασμός της κυβέρνησης. Ενώ θα έπρεπε να επιτάξει και άλλο νοσοκομείο. Θα έπρεπε να διατηρήσουμε τις απλές τις κλινικές, τις χειρουργικές, γιατί όταν τις κλείνουμε αυξάνει την νοσηρότητα. Και για τα άλλα περιστατικά, ο κόσμος φοβάται να έρθει, δεν είναι αυτή η λύση η μεταφορά σε άλλα νοσοκομεία. Έπρεπε και άλλο νοσοκομείο να συμμετέχει και με COVID περιστατικά, που υπάρχουν στο νομό Λάρισας πάρα πολλά νοσοκομεία, υπάρχουν δύο τουλάχιστον νοσοκομεία που θα μπορούσαν να μετατραπούν σε νοσοκομεία COVID.